Λοιπόν, είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, σπουδαίο ταλέντο και έχω μάθει ότι η παράστασή του είναι μία από τις καλύτερες που αυτή τη στιγμή παίζονται στην Αθήνα. Μαζί μας λοιπόν ο ένας και μοναδικός Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Γεια σας, παιδιά. Καλώς όρισες. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πώς είσαι? Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Πέρσι δεν είχαμε καλύτερα από μένα. Ναι, δεν είχαμε καταφέρει. Και είναι μεγάλη μας χαρά που είσαι εδώ σήμερα. Και για μένα είναι δικιά μου χαρά είναι πολύ που είμαι εδώ. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, είμαστε όρθιοι και το παλεύουμε. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ναι. Για αρχή δεν άσχημα. Ναι, να σου πω κάτι. Έβλεπα τώρα αυτό το θέμα που είχατε με, με την Κοσμοτέ και με όλο αυτό. Ναι, και με την Κοσμοτέ. Να ας πούμε, αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία σίγουρα δίνουν πολύ μεγάλη χαρά σε όλους μας. Ο εθελοντισμός δηλαδή, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες μέρες και η χαρά του να προσφέρεις, ας πούμε, στο διπλανό σου. Έλεγε κάποιος προχθές ότι όλο αυτό που ζούμε, όλη αυτή η κρίση, αν καθένας από εμάς υιοθετήσει έναν άνθρωπο, ένα φίλο του ή μια οικογένεια, να αμέσως ξέρεις, μπορεί να γλυκάνουν όλα τα πράγματα, μπορεί να γίνουν καλύτερα. Χρήστο, ξέρεις όμως τι πιστεύω, επειδή όλες αυτές τις μέρες γίνονται πάρα πολλές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, ειδικά τις μέρες των γιορτών, ναι. Όχι τώρα μόνο σε περίοδο κρίσης και νωρίτερα, ότι λειτουργεί λίγο ως φίλος οικής. Είναι αυτό το άλλο είναι αλήθεια. Για να αισθανόμαστε όλοι ότι είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι αλήθεια αυτό που λες, έχεις δίκιο. Αλλά ακόμα και έτσι να γίνεται, είναι τρομερή ανακούφιση για κάποιους ανθρώπους και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Βέβαια, τώρα, είναι όλο το χρόνο. Αν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό συνέχεια. Και να το σκεφτόμαστε συνεχώς, ακόμα καλύτερα. Εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Προσπαθώ, γιατί πιστεύω πολύ στο καλό. Πιστεύω στο καλό, δηλαδή πιστεύω σε αυτή την αένα η μάχη του καλού και του κακού και πιστεύω ότι παρότι έχουμε μερικές φορές σημάδια περίεργα, πιστεύω ότι στο τέλος το καλό θα είναι ο νικητής. Πού άλλο πιστεύεις? Στο καλό, στο Θεό. Είσαι θρήσκος? Θρήσκος, το θρήσκος είναι μια... ακούγεται λίγο περίεργα. Γιατί μπορεί να εμπεριέχει προκαταλήψεις, να εμπεριέχει δυσιδαιμονίες κλπ. Όχι, δεν είμαι θρήσκος με αυτή την έννοια. Είμαι όμως ένας άνθρωπος που πιστεύω στο Θεό πολύ. Άρα έχεις δώσει καλό στη ζωή σου, έχεις δώσει αγάπη. Ναι, έχω δώσει αγάπη και έχω πάρει αγάπη πολύ. Στο ισοζύγιο είσαι κερδισμένος ή χαμένος ή δεν το βλέπεις έτσι? Κοίταξε, και δίνοντας και παίρνοντας πάντα είσαι κερδισμένος. Αν ασχολείσαι τουλάχιστον με την αγάπη. Είσαι κερδισμένος αν ασχολείσαι με το καλό. Ναι, αλλά άμα δίνεις χωρίς να πάρεις, άμα είναι δηλαδή αυτό το κοίταξε, πράγμα. Κοίταξε, αν δίνεις περιμένοντας ανταπόδοση, είναι λάθος. Πρέπει να. Το ξέρετε κι εσείς από τη ζωή σας, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Όταν δίνουμε αγάπη και προσφέρουμε γενικότερα, εκείνη την ώρα παίρνουμε μια πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό αμέσως είναι η ανταπόδοση. Ο δικός σου χώρος. Ναι. Ο χώρος του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης. Είναι χώρος που βρίσκει πρόσφορο έδαφος μια τέτοια συμπεριφορά? Ένας ανθρώπου που δεν έχει δεύτερες σκέψεις, που πάντα είναι διαφανής ευθύς και που θέλει να δώσει αγάπη. Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Όπως έλεγε, νομίζω ο Πρετεντέρης το έλεγε αυτό, στα φουαγέ των θέατρων η μεγαλύτερη πόρνη που κυκλοφορεί είναι η αγάπη. Ωραίο. Παρ' όλα αυτά, και στο χώρο μας και γενικότερα, νομίζω ότι η αγάπη τελικά έχει μεγάλη δύναμη. Η πραγματική αγάπη. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι στα καμπαρίνια πάντα είναι σε όλες τις παραστάσεις όλα καλά, ότι δηλαδή, λίγο έτσι όπως τα λέτε εσείς το οποίοι, είναι σαν να, σαν να ζείτε σε ένα κόσμο όμορφο, αγγελικά πλασμένο. Ζούμε σε ένα κόσμο μαγικό εμείς οι ηθοποιοί, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι... εντός εισαγωγικών φτιαχτός, αλλά πολεμάμε γι' αυτό, πολεμάμε για το καλύτερο. Ποια άτομα αγαπάς συγκεκριμένα? Αν θα σου ζητούσα να πεις τα πέντε άτομα που είναι, που θα υιοθετούσες. Που θα υιοθετούσα? Ναι. Με ποια έννοια? Με την έννοια της αγάπης, όχι επειδή το έχουν ανάγκη. Ναι. Αγαπάω τους ανθρώπους που είναι πολύ κοντά μου, την οικογένειά μου, τη Βίκη, τη Δανάη, τον πατέρα μου, την αδερφή μου. Αγαπάω όλους αυτούς που έχουν φύγει, που... τη μάνα μου,
τη γιαγιά μου. Δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και οι άνθρωποι που φεύγουν από αυτή τη ζωή, δεν φεύγουν ποτέ από τις ζωές μας. Το πιστεύεις. Ναι, το πιστεύω αυτό. Είναι, τους κουβαλάμε. Τους κουβαλάμε μέχρι να φύγουμε κι εμείς. Είναι άνθρωποι που μας έχουν σφραγίσει. Και γενικά η απουσία τους είναι... Έχασες πρόσφατα τη μαμά σου? Όχι. Αρκετά χρόνια. Το 2004. Αλλά πάντα ξέρεις, όταν χάνεις ένα τέτοιο πρόσωπο, ο χαμός της μάνας ή του πατέρα ή ενός στενού συγγενικού προσώπου είναι μια απώλεια πολύ δυνατή. Ξεπερνιέται, πιστεύεις? Όλα ξεπερνιούνται σε αυτή τη ζωή. Ναι. Με την αγάπη. Επανερχόμαστε.